Πάμε τώρα στη Βέρεια. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Βαλούρη από το inveria.gr. Νίκο, καλησπέρα. Έχουμε πολλά καλησπέρα. Θέματα να πούμε και βεβαίως δεν ξεχνούμε και τη συνεργασία που θα ξεκινήσει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Επίτηδες τη διάλεξη τη μέρα, Νίκο, λόγω της γιορτής σου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Καλησπέρα λοιπόν, Εύη, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ήταν συμβολικό. Ήταν η αρχή του χειμώνα. Περάσαμε ένα φθινόπωρο λίγο να μπούμε στους ρυθμούς. Μας πήρε λίγο παραπάνω από το κανονικό. Να μπούμε στους ρυθμούς μας από το καλοκαίρι που πέρασε, έτσι φαίνεται. Οπότε το πρώτο Σάββατο του χειμώνα τυχαίνει να είναι και το Αγίου Νικολάου. Οπότε άγουμε και τα ονομαστήριά μας που λέμε, την ονομαστική μας εορτή και θα ξεκινήσουμε. Θα μας τα πεις αναλυτικότερα αυτό, Νίκο, για την εκπομπή και ποιες ώρες και τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Και φυσικά θα έχουμε και παρέμβαση. Και δεν το συζητώ. Να δούμε. Τουλάχιστον και τα χρόνια πολλά. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με τα ειδησογραφικά θέματα. Είχαμε σύλληψη και ναρκωτικά οδηγού ταξί. Είχαμε κάποιες άλλες εκδηλώσεις που έγιναν, δράση η μερίδα για τον σχολικό εφοβισμό και βεβαίως είχαμε και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, τον εμβολιασμό για τα ανασφάλιστα παιδιά. Πολύ σημαντικό από έτσι. Το Δήμο. Να ξεκινήσουμε από την άσχημη είδηση, αν θέλετε, για να καταλήξουμε στα πιο ευχάριστα. Η άσχημη είδηση είναι η σύλληψη δύο νεαρών ανθρώπων, ενός 35χρονου και ενός 32χρονου, ο ένας εκ των οποίων ο 32χρονος είναι γνωστός στην αστυνομία, βεβαίως, πρέπει να πούμε. Είναι γνωστός και στη Βέρεια. Ορίστε. Είναι γνωστός και στη Βέρεια. Είναι γνωστός και στη Βέρεια. Είναι γόνος γνωστής οικογένειας της Βέρειας. Είναι συσχημασμένος και έχει εκτίσει και ανάλογη ποινή για διακίνηση ναρκωτικών. Και όταν λέμε ναρκωτικών, όχι των soft ναρκωτικών που λέμε εντός εισαγωγικών, αλλά ηρωίνης, σκληρών ναρκωτικών, που είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί. Όπως προέκυψε λοιπόν από έρευνες αστυνομίας, ο 32χρονος είχε πάνω του κάποιες ποσότητες ηρωίνης, κάποια φυξάκια και κάποια χρήματα. Διαπιστώθηκε μετά ότι ο 32χρονος πήρε τις ποσότητες αυτές, τις τονιθέθηκε από ένα 35χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί ένα ταξί. Οπότε και το ταξί κατασχέθηκε και το όχημα του 32χρονου κατασχέθηκε. Καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που μεταφέρει δημοσίως ανθρώπους χωρίς να υπάρχει καμία μορφή για το συμπαθέστατο κλάδο των αυτοκινητιστών, ένας τέτοιος άνθρωπος πραγματικά, αν μη τι άλλο, προκαλεί συζητήσεις στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Πάμε στην ημερίδα για το σχολικό εκφοβισμό. Είναι μια δράση, Εύη, που γίνεται στα πλαίσια μιας ευρύτερης σειράς εκδηλώσεων της πρωτοβουλίας για το παιδί, είτε της στέγης της Βεργίνας είτε της Βέρειας. Μια δραστήρια μη κερδοσκοπική οργάνωση, δημόσιο χαρακτήρα, που εδρεύει στη Βέρεια, αλλά έχει πανελλαδική εμβέλεια. Έτσι λοιπόν, την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στις 11 το πρωί θα γίνει αυτή η μερίδα με θέμα σχολικός εκφοβισμός, το γνωστό bullying, το μέγεθος του προβλήματος και οι συνέπειες στην υγεία και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νέων. Θα έχει σημαντικές εισηγήσεις, θα είναι σημαντικοί οι ομιλητές, όπως ο Πέτρος Σκαπινάκης, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο Γρηγόρης Μιχάλης, ο οποίος είναι υπεύθυνος του συμβουλευτικού σταθμού νέων Ιωαννίνων, η Τατιάνα Γκάτσα, η οποία είναι συντονίστρια του παρατηρίου πρόληψης σχολικής βίας και εκφοβισμού και παιδοψυχαγωγός, και τέλος θα είναι η εισηγήτρια και η Μαρία Πανταζή, η οποία είναι ψυχολόγος της πρωτοβουλίας για το παιδί. Να πούμε, κλείνοντας επ' αυτού, ότι την εκδήλωση αυτή καλούνται να την παρακολουθήσουν τόσο γονείς όσο και εκπαιδευτικοί, καθώς αφορά και τους δύο άμεσα το θέμα αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό βεβαίως θέμα. Τώρα, Νίκο, πόσα παιδιά ανασφάλιστα εμβολιάστηκαν σήμερα? Ήταν τα παιδιά τα οποία, 40 παιδιά, 41 εμβόλια από την μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργάνωση Αποστολή Άνθρωπος, το πρόγραμμα Εμβολιάζουμε, στη συνεργασία με το Δημοτικό Ιατρείο της Βέρειας. Έγινε αυτή η δράση και σήμερα. Προσκλήθηκαν, μάλλον το διορθώσω, 40 παιδιά, 31 από αυτά εμβολιάστηκαν. Και γενικότερα αυτό που έχει σημασία να αναφερθεί, ότι αυτή η δράση συνεχίζεται και υπάρχει έκκληση από το
Δημοτικό Ιατρείο της Βέρειας. Οι γονείς οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και ως εκ τούτου είναι ανασφάλιστα και τα παιδιά τους, να επικοινωνούν με τα γραφεία του Δημοτικού Ιατρείου ή με τον Δήμο, ούτως ώστε να έχουν πλήρη εμβολιασμό, φυσικά δωρεάν, έτσι, γιατί δεν υπάρχει σημαντικότερο αγαθό από την υγεία και δι' την πρόληψη της υγείας. Έτσι είναι, και πρόσφατα παρουσιάστηκαν και στοιχεία ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολλά παιδιά δεν εμβολιάζονται. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί δεν μπορούν οι γονείς τους να τα εμβολιάσουν. Υπήρχαν και τα στοιχεία των γιατρών του κόσμου που ήταν συγκλονιστικά. Σχεδόν τα μισά παιδιά δεν έχουν κάνει τα βασικά εμβόλια λόγω οικονομικής αδυναμίας. Και μιλάμε πάντα για τα βασικά εμβόλια και είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική δράση αυτή. Τώρα, Νίκο, πες μας τις λεπτομέρειες της εκπομπής του λοιπόν, που ξεκινάει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Τι ώρα και τι θα περιλαμβάνει? Φαντάζομαι θα είναι δημοσιογραφική με το γνωστό ύφος βουδούρι, μπορώ να πω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Εύη. Είναι μια βουδούρο εκπομπή, δηλαδή. Μια κλασική εκπομπή, βουδούρο εκπομπή. Βέβαια, θα έχω μαζί μου και την συνεργάτηδα στο Ινβέρια, την Σοφία την Τσεκούρα, η οποία θα προσπαθεί με ήχε και με δόντια να με κρατήσει λιγάκι. Μάλιστα. Το βρίσκω πολύ δύσκολο, γιατί η Σοφία είναι και ευγενικό κορίτσι. Και το βρίσκω δύσκολο. Θα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει βρει το κουμπί και καμιά φορά έτσι μπορεί και με συνεφέρει. Λοιπόν, κάθε Σάββατο, Εύη Χρήστο, 11 με 1 το μεσημέρι, στο ράδιο Αβένα 97 και 7, το πρωί ράδιο Αλεξάνδρεια. Η εκπομπή θα λέγεται Ινβέρια στα FM, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Θα είναι, πέρα από εμάς τους δύο βέβαια, θα είναι και άλλοι μέλη της ομάδας του Ινβέρια, που θα έχουν διάφορους ρόλους και δράσεις. Βεβαίως, όπως είπες και όπως σας είπα και πολύ καιρό πριν, και είστε καλεσμένοι στην πρώτη εκπομπή ως επίτιμη προσκεκλημένη μου. Αλλά βέβαια θέλω, όπως εγώ με τα χαράς έχω παρέμβαση στις εκπομπές σας, να έχετε και εσείς τις δικές μου, να υπάρχει αυτό το ωραίο τρίγωνο τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαδικτυακά μήνυε. Οπότε νομίζω ότι θα πάμε καλά, θα ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι στην πρώτη, πρώτος καλεσμένος και συμβολικά αν θέλετε, αλλά και ουσιαστικά, θα είναι ο Δήμαρχος της Βέρειας, ο Κώστας Βουριαζίδης, ο οποίος θα παραχωρήσει στην ουσία την πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξης μετά την ανάληψη βιωτικότητων του. Μας κάνει την τιμή και θα είναι στην εκπομπή μας το Σάββατο. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Εμείς νομίζαμε, Νίκο, ότι θα ζητούσες δώρο. Και εκεί λίγο μας και λίγο μας ευνηδίασες. Και μας φόβησες. Θα πρέπει δημοσίως να δεσμευτούμε ότι θα σε έχουμε και δώρο το Σάββατο. Εγώ πάντως θα έχω κέρασμα, αυτό το λέω δημόσια. Οπότε... Πολύ ωραία. Για κέρασμα λοιπόν. Λοιπόν, στο... Νίκο, να σου ευχηθούμε καλή αρχή, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Τη θεωρούμε δεδομένη, βεβαίως, γιατί βεβαίως έχεις αποδείξει πόσο καλός συνάδελφος και δημοσιογράφος είσαι. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.